Γεια φίλοι! Πριν από 10 μέρες με 2 εβδομάδες περίπου ήμουν στην Αθήνα. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη για όσους δεν το ξέρουν. Βγήκαμε λοιπόν από το μετρό ή το προαστιακό ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο και όταν πήγαμε στις Χιλιόμενες εγώ στάθηκα ασυναίσθητα, τελείως στα αριστερά. Και τότε μου λέει ο Αθηναίος φίλος μου: Στέλιο, με βλέπεις φίλια. Έλα κάτσε από τα δεξιά. Γιατί? Έχουμε μια γρήγορη και μια αργή λωρίδα. Και τότε παρατήρησε ότι πράγματι στα δεξιά στέκονταν ο ένας πίσω από τον άλλον και στα αριστερά ανέβαιναν τις Χιλιόμενες περπατώντας. Οπότε ήμουν σε φάση... Γιατί? Είναι ανάγκη να τρέχετε και στις Χιλιόμενες. Πόσο βιαστικοί είστε τέλος πάντων! Έλεος. Αυτά από την Αθήνα. Ήρθα όμως λίγες μέρες μετά στη Στοκχόλμη. Αυτό που θαύμαζα πάντα στους Σουηδούς είναι η ηρεμία τους. Τους βλέπεις στο δρόμο, πάνε ήσυχα, με τα παιδάκια τους, τα ποδηλατάκια τους, τα καροτσάκια τους, τα σκυλάκια τους, ήρεμα με τα ποδήλατά τους και περπατάνε τόσο ήρεμα που καμιά φορά απλά θες να πας και να τους μπρόξεις. Και τέλος πάντων είχα να πάω για κάτι δουλειά στη Νότια Στοκχόλμη, οπότε έπρεπε να αλλάξω από το κέντρο σε ένα άλλο τρένο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα είναι κάτι αντίστοιχο με το προαστιακό. Ο κόσμος στο σταθμό ήταν άπειρος παρεμπιπτόντος και με το που κατεβαίνω από το μετρό και πάω να στρίψω για να αλλάξω γραμμή, αρχίζουν όλοι να τρέχουν. Και μάλιστα υπήρχαν και κάτι Χιλιόμενες, οι οποίες ήταν επίπεδες, δεν ανέβαιναν προς τα πάνω και έτρεχαν και εκεί! Έπρεπε πάντως να το δείτε. Γιατί δεν ήταν 2-3 άτομα που απλά βιάζονταν. Ήτανε τρέλα, ήτανε ένα μαζικό τροχάδι προς όλες τις κατευθύνσεις. Οπότε ναι, μάλλον δεν φταίει η Αθήνα. Το μετρό φταίει. Δεν θέλω να κατηγορήσω το μετρό, προς Θεού. Το μετρό είναι τέλειο. Είναι η καλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου μετά το παγωτό. Σκεφτείτε το όμως λίγο. Εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε μετρό. Και θα μου πείτε, Αντωνία, η Θεσσαλονίκη μπροστά στην Αθήνα και τη Στοκχόλμη είναι χωριό. Και εγώ θα σας πω, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά σε εμάς, ένα είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Χαλαρά. Και να φανταστείτε ότι τα λεωφορεία μας δεν περνάνε καν ανά 3 με 5 λεπτά. Το χειρότερο όμως είναι κάτι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη, οι μόνες Χιλιόμενες που θα δεις, μάλλον θα είναι σε καν εμπορικό ή τίποτα τέτοιο. Οπότε πηγαίνεις για βόλτα, για ψώνια, χαλαρά, για βολτίτσα και τέτοια φάση. Εδώ όμως πρέπει να τις χρησιμοποιήσεις σε καθημερινή βάση, κάθε φορά που μπαίνεις ή βγαίνεις από το σταθμό του μετρό. Και είναι πολλές. Είναι κάπως έτσι. Τις 3 πρώτες φορές που τις χρησιμοποίησα, καθόμουν άνετα στα δεξιά και χάζευα τις διαφημίσεις στον τοίχο. Μετά όμως άρχισαν να μου τις πάνε. Είναι πολλές. Είναι σπαστικές. Είναι αργές. Είναι βασανιστικές. Οπότε με τα πολλά πολλά, έχω αρχίσει κι εγώ να τρέχω στις Χιλιόμενες. Γεια!